Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ένα συμπόσιο ακόμα κοντά σας. Ένα συμπόσιο, αλλά ελληνικά. Θέμα της σημερινής μας εκπομπής δεν είναι περιμένοντας τον Κοντό, αλλά περιμένοντας τον Φουσέ. Απόψε κοντά μας, μια υπέροχη γλυκιά παρουσιάστρια, η Γκρέτα. Γεια σας. Γκρέτα, στείλε το μήνυμά σου στον κόσμο. Έχουμε έρθει απόψε εδώ για να γουστάρουμε. Έχουμε εδώ τους άνθρωπούς μας. Τα γαλήματά μας. Κάτω του, στα πάνω. Αγαμέμνονα. Είμαι ο Αγαμέμνον που έρχομαι από τις πολύχρυσες Μυκήνες εν το συμποσίο τούτο. Και τι φέρω το δίσκο, τα των Δαναών από το Άργος Δώρα. Είμαι ο Αγαμέμνον, αρχιεινοχώος εν το συμποσίο τούτο, και σας φέρνω άκρα των ίνων. Φοβού τους Δαναούς όμως και δώρα φέροντες. Πάμε στο δεύτερο, πάμε στον Άδωνη. Άδωνη, είμαι ο Σταυρό... μιλήσε μας λίγο για τις γυναικείες καρδιές. Είμαι ο Σταυρόπουλος ο Γιώργος, που εσείς καθιερώσατε. Ευχαριστώ όλους εσάς που με πιστέψατε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που με βοήθησαν. Πάντα θα κάνω το καλύτερο δυνατόν για την ψυχαγωγία σας. Εσείς με κάνατε θυμικό και τώρα γλυπτώ. Τι μεγάλη τιμή για μένα. Εάν ζούσε ο μεγάλος Τσαρούχης, πόσο ευτυχισμένος θα ήταν βλέποντας το αγαπημένο του μοντέλο και γλυπτό. Όσο για τον Άδωνη. Ο Άδωνης ήταν ένα ωραίο αγόρι. Μυθολογικό πρόσωπο. Αρκετά, κύριε Γιώργο. Όταν τον αγάπησε η Αφροδίτη, η θεά του έρωτα. Ο Άδωνη. Όμως τώρα... άκρα των ίνων, το Άδωνη δίνω. Τώρα θα τραγουδήσει ο Διονύσης. Γκρέτα. Είμαι ο Διονύσης ο έφηβος. Καλό απόγευμα σε όλους τους τηλεθεατές. Απόγευμα σύμφωνα με το ωράριο εμάς, που είμαστε, το δικό μας που είμαστε ξενύχτιδες. Διονύση, χαιρετίζω... θα πάμε πατσά απόψε. Γιατί όχι. Χαιρετίζω τα δυο λαχταριστά κοριτσούδια, τη θεά Γκρέτα και τη Μαριλένα. Και όλα τα λαχταριστά κοριτσούδια της Ιφιλίου. Φυσικά τη θεά Άντζελα που είναι τρυφερούδι κοριτσούδι, μικρούλικο και πολύ βιτσιόζα. Και την Κατερίνα που γνώρισα πάμε για τον ύμνο γρήγορα, πάμε γέννηση για τον ύμνο τώρα. Τον ύμνο του συμποσίου τώρα από το Διονύση. Αρχαίο πνεύμα θάνατο, άγνε πατέρα, του ωραίου, του μεγάλου και τα αληθινού, κατέβα φανερό σου, κι άστραψε εδώ πέρα τη δόξα τη δική σου γης και του ουρανού. Στο δρόμο και στο πάλεμα και στο λιθάρι το δεύγενον αγώνων λάμψε την ορμή. Και με το άθανο στεφάνο σε κλονάρι και σίδερε νιοπλάσε κι άξιο το κορμί και σίδερε νιοπλάσε κι άξιο το κορμί. Ο Άδωνης ήταν ένα ωραίο αγόρι. Ο Άδωνης κρασί και ίνων. Διονύση, πρόσεχε. Προστάζω το Άδωνη και την αρχαίαν Ολυμπίαν. Άκρα των το ίνων. Θέμα μας, να μπούμε στο θέμα μας, οι τηλεθεατές περιμένουν. Γκρέτα, το θέμα μας. Θα δεχόσουν αλήθεια να σε κακοποιήσει ένας άντρας. Όχι. Ένα χαστούκάκι, ένα μικρό χαστούκάκι. Δεν νομίζω. Έστω και από αγάπη. Δεν νομίζω να το δεχόμουν αυτό με τίποτα. Για πες μας λίγο, έχεις κάποια ανάλογη εμπειρία? Όχι, δεν μπορώ να πω ότι έχω. Να μας πούν όμως και οι τηλεθεατές μας. Κακοποιούνται οι γυναίκες σήμερα? Είδαμε σήμερα τι Άδωνη. Έγινε στο Υπουργείο. Οι γυναίκες μόνο παίρνουν λουλούδια. Άδωνη. Μόνο λουλούδια. Τα λουλούδια, Άδωνη. Τα λουλούδια όπως λένε. Ακρατονίμ. Άδωνη. Άβε Γκρέτα. Σε Αγκρέτα μάλλον. Το κρασί, το κρασί. Η θεά Γκρέτα. Άβε Μαριλένα. Η κούκλα Γκρέτα είναι εδώ. Όχι η Γκρέτα Γκάρμπο, αλλά η Γκρέτα στο συμπόσιο.
Ευήνευαν. Που σήμερα θα εξάψει τις φαντασιώσεις σας. Γκρέτα. Ναι, μωρό. Τι. Αλήθεια, τι γίνεται σήμερα με τις γυναίκες? Είμαστε πιστές, είμαστε άπιστες. Να το συζητήσουμε λίγο σε γυναίκες. Ναι, βέβαια. Πιστεύω ότι είμαστε πιστές, οι πιο πολλές. Εσείς τι λέτε? Είμαστε πιστές. Πιστές, αλλά όχι πάντα αληθινές. Γιατί, κύριε Σταυρόπουλε? Είσαστε οι μητασιώνοι πιο πολλές. Ενώ σας λατρεύω, είστε γλυκές, εθέργες υπάρξεις. Αλλά έχετε μέσα σε αυτό το εσπές, αυτή τη ντανιά που λέμε. Συγχωρέστε με. Άδωνη, συνεχίζουμε. Καθίστε, ηρεμήστε. Γκρέτα. Έλα. Μίλα μας λίγο για τον εαυτό σου. Τι να... Ποιος είναι ο ιδανικός άντρας για σένα? Ο ιδανικός άντρας? Το πρότυπο του άντρα. Δεν μπορώ να πω γιατί δεν τον έχω βρει ακόμα. Δεν τον έχεις βρει ακόμα. Η Γκρέτα δεν τον έχει βρει ακόμα. Μήπως είναι ο κύριος Φουσέ που θα έρθει σε λίγο? Αναμένουμε το Φουσέ. Ή το Φουσό ή Φουσέ. Συνεχίζουμε εμείς όμως, τα τηλέφωνά μας είναι εδώ, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για το θέμα της εκπομπής μας. Κακοποιούνται οι γυναίκες σήμερα? Πέφτουνε χαστούκια? Η ροσιλία θα είναι αυτό να χτυπήσουν μια γυναίκα? Ένα θείο πλάγμα σαν και εσένα, γλυκιά μου. Είναι δυνατόν? Ούτε και με λουλούδια, κύριε Σταυρόπουλε. Τότε με φιλιά. Με φιλιά. Γλυκιά μου ύπαρξη. Δυστυχώς κακοποιούνται πολλές γυναίκες σήμερα. Και πολύ δυστυχώς, γιατί γνωρίζω και μια περίπτωση που κακοποιείται άσχημα από ένα τύρανο. Απραγματικό τύρανο. Πες μας, Διονύση, πες μας. Δεν το καταγγείλετε εδώ. Δεν θέλω να πω βέβαια όνομα, γιατί εντάξει, υπάρχει ειδικός λόγος. Αλλά πάντως γνωρίζω πολλές περιπτώσεις που κακοποιούνται άσχημα. Είναι προσωπική εμπειρία, Διονύση. Απλά είναι ένα λαθαριστό κοριτσούδι το οποίο κακοποιείται άσχημα από τον τύρανό της. Ένα κοριτσούδι λοιπόν που κακοποιείται από τον τύρανό της. Είναι άπιστο. Το ούδι κοριτσούδι αυτό. Το κοριτσούδι. Όχι, απλά αυτό το κοριτσούδι είναι μια παντρεμένη γυναίκα, εντάξει, αλλά μοιάζει για πολύ μικρή. Δηλαδή, συνεχίστε, κύριε Διονύση. Για 18 years old. Μήπως τα θέλει κι αυτή? Μήπως κουνάει την ουρίζα της λιγάκι? Αγαμέμνον, τι έχεις να πεις? Στην αρχαία Ελλάδα η γυναίκα ελατρεύεται και σέβεται μόνο επειδή υπήρχε ανδροκρατία, ήσαν σεμνές μέσα στο γυναικονίτι. Τους εφέρονται καλά, ήταν καλές μητέρες, αγαθές και καλές, αλλά μόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες οι καημένες ήταν λίγο μακριά. Κύριε Γαμέμνονα, sorry, γιατί όλα έχουμε τα άλλα την πρώτη ήτανε μας πάρα μα πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Το όνομά σας. Δημήτρη, με λένε. Τη διεύθυνσή σας και το τηλέφωνό σας. Τη διεύθυνσή μου και το τηλέφωνό μου. Αν θέλετε. Δεν είναι ανάγκη. Τι έχετε να πείτε για το θέμα? Για την κακοποίηση των γυναικών. Για την κακοποίηση των γυναικών γενικά. Για την κακοποίηση γενικά. Για την κακοποίηση γενικά δεν θα μιλήσω. Συγκεκριμένα για τις γυναίκες θα μιλήσω. Σας ακούμε, Γκρέτα. Να σας ακούμε, τρελή. Ορισμένες φορές κακοποιούνται. Αλλά... Πες, σας ακούμε λίγο πιο δυνατά. Ορισμένες φορές κακοποιούνται και κυρίως κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης. Είναι αυτό είναι καλό ή είναι κακό? Είναι πολύ κοντά στην ειδονή και γι' αυτό πολλές φορές συμβαίνει και αυτό, η κακοποίηση, δηλαδή κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης. Κακοποίηση στην ερωτική πράξη λοιπόν, Γκρέτα. Ένσταση, να νομίζω ότι είναι ένα αυτό μεγάλο κεφάλαιο που πρέπει να το εξετάσουμε. Όταν το θέλουν και οι δύο, επιτρέπεται. Όταν θέλει και η γυναίκα και ο άντρας, γιατί όχι. Γεννήσει. Στην αρχαία Ελλάδα δεν συνέβαιναν αυτά. Η γυναίκα θέλει μόνο να μιλάμε. Δεν μιλάμε τώρα. Αγάλματα δεν μιλάμε τώρα. Γι' αυτό όταν πρέπει να μιλάμε με τα αγάλματα. Τώρα μιλάμε με το φίλο μα. Στην αρχαία Ελλάδα δυστυχώς δεν υπήρχε και ιδιαίτερη εκτίμηση στη γυναίκα. Υπήρχε πάρα πολύ. Ποια ήταν η θέση της γυναίκας λοιπόν στην αρχαία Ελλάδα? Και γι' αυτό ίσως δεν είχαν προχωρήσει τόσο πολύ. Εσείς το πήγατε στο σεξ και τώρα από το σεξ το πάμε στην αρχαία Ελλάδα. Αν θέλετε μιλάμε για την αρχαία Ελλάδα. Όχι, καλύτερα είναι να μιλήσουμε για το σεξ. Ναι, συμφωνώ. Για το ερωτικό παιχνίδι μάλλον. Ιδίως όταν έχω δύο τόσο ωραία τα κορίτσια μπροστά μου, δεν μπορώ να κοιτάξω καθόλου πίσω μου, κοιτάω μόνο μπροστά το παρόν. Που πιστεύετε είναι πανέμορφο. Ότι οι γυναίκες είναι σήμερα πιστές ή άπιστες? Εξαρτάται από τον σύντροφό τους. Αν ο σύντροφός τους τις καλύπτει απόλυτα,
Νομίζω ότι είναι πιστές. Αν όχι, τότε και εκείνες έχουν το δικαίωμα να κοιτάξουν και κάπου αλλού. Μήπως οι γυναίκες όμως θα μπώνονται από χρήματα, από δόξα, από... Και τα χρήματα και η δόξα είναι τα συστατικά μιας προσωπικότητας ενός άντρα. Οπότε μπορεί να θαμποθούν και από τα... Τώρα όμως θα σε κάνω μπαλάκι και θα σε ρίξω στην Γκρέτα. Γκρέτα, δικό σου. Έλα. Έλα. Πες μου. Να σου πω, με έχεις θαμπόσει. Γκρέτα. Δηλαδή, Γκρέτα στο συμπόσιο απόψε. Όσο πολύ όχι. Όσο ζήσω και εγώ μαζί σου. Μίλησε λίγο αγγλικά, Γκρέτα. Τι, μιλάει ο άνθρωπος αγγλικά, τι να το πω. Μιλάτε αγγλικά. Ναι, ναι. I think I do. Okay, we can speak in English then. Why not then? Why not? Why not? Okay. Come on, Greta. Italian. Come on. Diaphora, excuse me? You have an Italian accent. Italian accent? No, no. I think I have a Greek accent. It sounds Italian in your English. Oh, yeah? Yeah. It sounds good. Like Italian? Έχουμε συμπόσιο, η νομοσία, γλέντι ή ξενόκρατα πράγματα. Τι είναι αυτά. Ελληνικά. Συμπόσιο σημαίνει Ελλάδα. Όχι. Όχι. Άλλο αγάλματα και άλλο ινδάλματα. Ω Θεά Αθηνά. Συμπόσιο, international. Εν το συμπόσιο τούτο να επικρατεί δικαιοσύνη, σοφροσύνη και ουχή η παραφροσύνη. Άλλη μόνο. Χειροκρότημα, χειροκρότημα στον Αγαμέμνονα. Προσκάζω. Χειροκρότημα. Έλληνες, ξυπνήστε. Μας κάνανε αγάλματα γιατί παρουσιάζουμε εσάς που δεν μιλάτε. Έχουμε αίμα. Επανάσταση. Θυμάστε την καινούργια επανάσταση που εμείς κάνουμε τα αγάλματα. Για εσάς την επανάσταση. Θυμαστείτε, ελληνική ελαέ. Ηρέμησε. Ηρέμησε. Άλλο αγάλματα και άλλο ινδάλματα. Γκρέτα. Παιδιά, ηρεμήστε, Γκρέτα. Σοφροσύνη. Ηρεμήσουμε με δυο λαχταριστά κοριτσούδια απέναντί μας. Νομίζω ότι... Να πάμε στη γραμμή. Να πάμε. Γκρέτα. Έλα. Συνεχίζουμε λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς το παιχνίδι μας. Το θέμα μας, επαναλαμβάνω και πάλι, είναι άσπρο-μαύρο. Συμφωνείς, Γκρέτα? Βέβαια. Είναι πιστές οι γυναίκες τελικά ή είναι άπιστες? Πες μας. Και πες μας μια δικιά σου ιστορία. Επειδή εγώ... Στην Αμερική δηλαδή, να μας πεις τι γίνεται εκεί. Στην Αμερική δεν ήμουν, Αυστραλία. Οι άντρες χτυπάνε τις γυναίκες, Αυστραλία. Όχι, όχι τόσο πολύ. Όχι τόσο πολύ. Νομίζω ο Έλληνας χτυπάει πιο πολύ. Γιατί το έχει, λες αυτό? Έχει τον τρόπο του που χτυπάει. Έχεις εμπειρίες? Όχι, δεν έχω. Αλλά από αυτά που έχω ακούσει τριγύρω μου από Ελληνίδες, ξέρω ότι ο Έλληνας σηκώνει και λίγο χεράκι. Σηκώνει και λίγο χέρι. Αλλά είναι πιο τζέντελμαν από τον ξένο. Όμως τώρα, αντί να σηκώσουμε χέρι, λέω να σηκώσουμε ένα τηλέφωνο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Το όνομά σας? Νίκος. Νίκος. Ναι, το δικό σας. Είστε μόνος, κύριε Νίκο? Ολομόναχος. 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 Τι νιώθετε, μοναξιά ίσως? Λίγα πράγματα. Βλέποντας την Γκρέτα όμως, τι νιώθετε? Βλέποντας και τις δυο σας νιώθω Πέστε το, μην τρέπεστε. Ανεβασμένος, γιατί όχι. Πέστε το. Ανεβασμένος λοιπόν ο κύριος Νίκος, Γκρέτα. Βεβαίως. Για το θέμα, τι έχουμε να πούμε για το θέμα? Εκ του μακρόθενου που σας δείχνει η κάμερα, είναι καλύτερα. Δεν σας άκουσα, δεν σας ακούω, λίγο πιο δυνατά. Εκ του μακρόθενου που σας δείχνει η κάμερα, είναι φανταστικά. Ειδικά τώρα τον κύριο Αγαμέμνον εκεί με τα γρασιά του. Και τον κύριο Σταυρόπουλο με συγχωρείτε. Επιτέλους, είστε Άθηνα! Στις αρχαίες Ελλάδες. Τον Γιώργο, τον Σταυρόπουλο, που είναι κούκλος. Σε ευχαριστώ πολύ, τηλεθεατά. Για σένα τα κάνω όλα. Για μένα τα κάνεις. Για σένα. Γι' αυτό θα σε πάω στο Blackman εγώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Όλα για τους τηλεθεατές μας λοιπόν. Γκρέτα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Άβε. Άβε. Λοιπόν, όλα προήλθαν από την αρχαία Ελλάδα. Τα πάντα. Συνεχίζω. Γκρέτα, where you come from? Γκρέτα, Γκρέτα, come on. Έλα, τι θέλετε? I want to give you my phone. Γκρέτα speaking. You want to what? I want to give you my phone number. Oh, okay. Phone number. Give it to me. So, yeah, but you don't have any pencil. Okay, go on, come on. Do you have any pencil there to write my phone number? Come on. Well, okay, put it in the control. You can tell me.
You think so? Yes. Okay, I'm gonna give after. Symposium okay. International. Oh. Ναι, είναι συμπόσιο, είναι international. Είναι international, λοιπόν, mm-hmm. και για τους φίλους μας. Πού είναι ο κύριος Πουσέκης, άκουσα. Ο κύριος Πουσέκης αναμένεται. Ραντεβού. Έχει κίνηση και θα μας έρθει σε λίγο. Τέτοια μας κάνει αυτό το παιδί μου. Είναι γλυκός άνθρωπος, μου αρέσει πολύ. Ίσως φταίνε και οι θαυμάστριές του όμως. Έλα κι εσύ. Γκρέτο, λες ο κύριος Πουσέκης να έχει πέσει θύμα ερωτικής απαγωγής. Λες να το χάσαμε. Ο κύριος, λέω, πάντως, ναι. από ό,τι μαθαίνω. Έπεσε θύμα αρπαγής. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Δεν νομίζω. Τι θα κάνουμε τώρα, είσαι στο ωραία κορίτσια, το ξέρετε. Πραγματικά. Τώρα εδώ περιμένουμε τον κύριο Φουσέ. Ας τον κύριο Φουσέ και τώρα μιλάμε εδώ μεταξύ μας. Λαέ, μην κοιμάσαι απόψε. Εγώ. Λαέ. Άδωνη. Δεν κοιμόμαστε. Ακρατονιμένος. Λαέ, θυμίσου, ο Φουσέ, θα είναι μαζί σου. Άδωνη. Ηρεμήστε αγάλματα. Ακρατονίνων. Ο τηλεθεατής μας είναι στον αέρα. Είναι εδώ μαζί με το λαό. Ακρατονίνων. Σπονδαίες χωές εν το συμποσίο τούτο. Αναμένοντας το Δον Χωσέ. Αναμένοντας το Φουσέ. Και για πολλά λαχταριστά κοριτσούδια. Την υγειά σου, καπετάνιε. Την υγειά σου, με κατάλαβες, έτσι. Ε, καλά. Προσπάθησα να αλλάξω τη φωνή. Αφού είσαι φιλάκια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αφού είσαι φαν του κόσμου. Να είσαι καλά, αγόρι. Σε αγαπώ πολύ, σε ευχαριστώ. Φιλάκια πολλά. Σε αγαπώ όλους σας. Άδωνη. Ευχαριστούμε πολύ. Γκρέτα. Έλα. Τι γίνεται τελικά. Με το μόνο ο άντρας μας παίρνει τηλέφωνο σήμερα. Ναι. Νωρίς είναι ακόμα. Και αισθάνομαι μία μοναξιά. Εσύ. Με τέτοια χάλη και βοηθεία μοναξιά δεν είναι δυνατόν. Κι όμως μας ακούν και πολλά λαχταριστά κοριτσούδια. Εσύ είσαι μια θεά του Ολύμπου. Κι εσύ ο Άδωνης. Έγινα προσκάρι του κόσμου. Με έκανε γλυπτό. Αφού ξεκίνησα εθνικός τώρα έγινα και γλυπτό. Γκρέτα, τι θα κάνουμε απόψε. Ούντως. Μας στήσαμε όλοι, γιατί. Άλλο Άιλαντ. Μαύρη μαγεία κάνανε, καλά τι έγινε απόψε. Βουντού κάνανε. Θέλω να συγχαρώ και την κυρία Λάσκαρη για τη μεγάλη της νίκη. Συγχαρητήρια κυρία Λάσκαρη Λουκουρέζου. Και σανότερα. Κάτσε πίσω και στη Λάσκαρη γιατί έχω τηλέφωνο τώρα. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας το όνομά σας. Γιώτα. Γιώτα. Ναι. Θα ήθελα να μιλήσω. Ναι. Με το παλικάρι που τραγουδάει και που λέει για τα κουριτσούδια. Με τον Διονύση μας λοιπόν. Με τον Διόνυσο. Ο Διονύσης είναι δικός όχι σας. Διόνυσο. Άβε Γιώτα, άβε. Διόνυσος. Έλα, αγόρι μου, τι κάνει. Καλά εσύ. Καλά. Σε βλέπω ελέγχο να απόψε, λείπουν πολλοί από μέσα την εκπομπή σας. Και λυπάμαι γιατί... πού είναι τα άλλα τα κορίτσια. Για ποιο... Η παρέα μας η άλλη. Πιστεύω ότι γίνεται μια εναλλαγή. Δεν μπορεί να είναι όλοι ναι. πάντα οι ίδιοι ή πάντα οι ίδιες. Να γίνονται εναλλαγές. Ναι, εντάξει. Την προηγούμενη φορά ήταν η Ρενάτα, σήμερα είναι η Θεά Γκρέτα. Ναι. Θα μας τραγουδήσει ένα τραγουδάκι ή θα μας τραγουδήσει άλλο το κύριο Ροψιλόδο. Θα τραγουδήσω ένα άσμα κενών. Και βέβαια θα μας τραγουδήσει. Και βέβαια θα τραγουδήσει ο Διονύσης. Και δημοτικό και λαϊκό, αφιερωμένο σε όλα τα λαχταριστά ούρια κοριτσούδια. Αυτή τη στιγμή μας ειδοποιούν από το πλατό ότι έρχεται κάποιος βασιλιάς. Ναι. Θυμάστε. Πλατεία Αμερικής το έχω δει. Πλατεία Αμερικής. Μάλιστα, εγώ πλατεία Κολιάτσου. Κολιάτσου, πλατεία Κολιάτσου. Εξάλλου εδώ πατήσαμε. Πολλά φιλάκια. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Να είστε καλά. Ναι, βεβαίως. Άβε Γιώτα. Και για πολλά λαχταριστά κοριτσούδια. Όλοι στο μονοπόλιο κάθε Σάββατο το νούμερο 1 κλαμπ στην Αθήνα, στο Γαλάτσι. Αγίας Γλυκερίας. Ο Διονύσης και τα κοριτσούδια του. Κάθε Σάββατο γίνεται όχι. Αφήστε τη διαφήμιση. Γιατί ο βασιλιάς έρχεται. Εισέρχεται ο βασιλιάς στο συμπόσιο. Δεν τον βλέπω έφηγο μου. Χωρίς άλογο έρχεται ο βασιλιάς. Πάρε μικρόφωνο. Καλώς ήρθες στο συμπόσιο. Συμπόσιο ελληνικά. Συμπόσιο international. Συμβολίζεται κύριε. Όμως πριν μας πείτε τι συμβολίζεται. Να πάρω άλλο ένα τηλέφωνο. Γκρέτα, τηλέφωνο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Γεια σας. Είστε και δύο πολύ όμορφες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας βλέπω συνέχεια.
Ναι. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Κάντε. Ποια από τις δύο είναι πιο όμορφη, πιστεύεις εσύ, η Βιλαχρινή? Εγώ δεν μπορώ να πω, αυτά είναι... Εσύ θα πεις. Εγώ δεν μπορώ να το πω αυτά. Εντάξει, αυτά. Αυτά ήταν. Αυτά ήταν. Οκ, bye. Άλλο τίποτα δεν θέλετε να μας πείτε? Δεν πειράζει, ο κύριος ήταν πάρα πολύ βιαστικός. Ήταν πολύ βιαστικός, το συμπόσιο έχουμε και ξανθές και μελαχρινές. Άσπρο μαύρο, παίζουμε σε δύο βασιλιά. Ναι, καλώς ήρθες, ναι. Τι έγινε με το μικρόφωνο? Είναι λίγο δύσκολο να το βάλω. Το βάλαμε τελικά. Ποιος είναι ο έφηβος που αφήχθη να τον στεφανώσω με άνθη και πτηνά? Έλα να τον στεφανώσεις, έλα. Βεβαίως. Να τον στεφανώσεις, Αγαμέμνονα. Καλώς όρισε. Γιατί έχουμε όμως τηλέφωνο. Γιατί έχουμε τηλέφωνο. Ο έφηβος. Υπάρχει κέντρο σε... Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σου? Γιάννη. Ο κύριος Αγαμέμνον να παρουσιάσει όμως το τηλέφωνο. Να στεφανώσει τον αιώνιο έφηβο. Βρίσκομαι σε δίλημα. Ποιον από τους δύο να στεφανώσω? Τον Άδωνη της αρχαίας Αθήνας, τον Διόνυσο το Θεό ή τον Καλεσμένον? Αγαμέμνον πάντα. Αγαμέμνον. Το καλεσμένο μας. Η φιλοξενία ηλυρική φημίζεται και επειδή οι άνθρωποι εδώ τα ωραιότατα αυτά γάλματα έχουν βραβευθεί, ας δώσουμε λοιπόν ένα δώρο εκ μέρους και να πάρουμε το τηλέφωνο να μην περιμένει ο φίλος μας. Σκύψε. Αγαμέμνονα, είμαι ο βασιλεύς των Ελλήνων, πρίγκιπς, παλαιολόγος Παναγιώτης ο πρώτος. Ευχαριστώ για την τιμή, ο αθάνατη θεή, ο προπατερός μου βασιλής Αγαμέμνονα, Αχιλλεύ και όλοι οι βασιλείς που περάσανε από τον ιερό αυτόν τόπο. Χαίρομαι που σήμερα, μετά από μεγάλη επιθυμία, βρίσκομαι κοντά σας. Χαιρετώ τον ελληνικό λαό και ασπάζομαι τη μεγαλοπρέπειά σας. Φιλόξενα τα λόγια σας. Σας φιλοξενεί. Έχουμε τηλέφωνο, έχουμε τηλέφωνο. Ο φίλος μας και περιμένει στο τηλέφωνο. Γκρέτα, μίλησε με τα φίλα μας. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ορίστε. Από Ρόδο. Θέλω από Ρόδο. Ωραία. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα. Το πίδημα πώς πάει στη Ρόδο? Γεια σου, κουκλά. Γεια σου, κούκλε. Μίλησε με την Γκρέτα. Γκρέτα. Έλα. Από Ρόδο. Εγώ να δεις. Λέγε. Κούκλα, τι κάνεις εκεί πέρα? Έλα εδώ πέρα στη Ρόδο, φιλοξενείς στη βίλα μου. Τη βίλα σου? Τι βίλα? Προτάσεις γάμου λοιπόν η Γκρέτα απόψε. Στο σπίτι μου. Ναι. Τι θα δει κάνεις, βασίλισσα του σπιτιού? Φυσικά. Άλλο τίποτα? Πες μας, πες μας τα νέα σου. Πώς βλέπεις εδώ τον Αγαμέμνονα? Κύριε σπίτι Γκρέτα. Πώς βλέπεις τον βασιλιά? Είπατε. Ο Αγαμέμνονας σε λίγο θα βγάλει την περικεφαλαία του. Γιατί τον βλέπω και έχει δρώσει πάρα πολύ. Να αποκαλυφθείτε, κύριε Αγαμέμνονα. Είμαι ο Αγαμέμνον, ο τραγωδός, ο ταπεινόφρον, ο αρχαίος Έλλην, που μιλάει πάρα πολύ λίγο και εννοεί πάρα πολλά. Πες κι άλλα όμως, πες κι άλλα. Εν το συμποσίο τούτο θα υπάρχουν τελετές, προσφορές, δώρα, αρχαίοι Έλληνες, αλλά και σύγχρονοι άνθρωποι, όπως είναι εδώ η κόρη μου η Ιφηγένεια και όπως είναι εδώ η κόρη μου η Ηλέκτρα. Εγώ είμαι ο πιο αισιόδοξος αγαπημένων όλων των εποχών και δεν θα δολοφονηθώ από καμιά κλητεμνίστρα. Είμαι ο ειρηνικός δολοφόνος. Γκρέτα. Γκρέτα. Θα την κάνουμε την Ηλέκτρα Γκρέτα του 2000. Χωρίς να δολοφονεί και να είναι ειρηνική και γοητευτική. Ο φίλος μας μιλάει όμως. Τον ακούμε. Και του προσφέρουμε σπονδές. Ναι, ναι. Δεν μου είπες, αντέχεις να γίνεις βασίλισσα, το βασίλειο μου. Θα γίνεις, Γκρέτα. Πρέπει να είσαι εδώ πρώτα.
Κάνε με να θέλω να σου βγάλω το καπέλο. Η Γκρέτα είναι βασίλισσα της νύχτας. Η Γκρέτα είναι βασίλισσα στο συμπόσιο. Πες το πάλι αυτό, Γκρέτα, με το καπέλο. Κάνε με να θέλω να σου βγάλω το καπέλο. Μπράβο, Γκρέτα. Πώς έτσι, άμα δεν θέλω, εγώ πώς. Μπράβο, Γκρέτα. Κάνε με να θέλω, δε έτσι, από το τηλέφωνο. Στείλε καμία φωτογραφία. Πού θα σε βρω. Στείλε εδώ, στο κανάλι. Φωτογραφία. Θα δώσουμε τη διεύθυνσή σου στο control. Θα δώσεις, μάλλον, τη διεύθυνσή σου. Και η Γκρέτα απόψε παίρνει πολλές προτάσεις γάμου. Κάνε με να θέλω να σου βγάλω το καπέλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Βασιλιά, τι έχεις να πεις. Μετά τη στέψη, πώς νιώθεις. Είμαι στεμένος. Βέβαια, είμαι εν εξορία, όπως ξέρετε, από το 67. Παρόλο που εγώ παραμένω στην Ελλάδα, στον γλυκύτατο αυτόν τόπο, και λέγοντας Ελλάδα, εννοώ, παρακαλώ, τη μεγάλη Ελλάδα, τη μεγάλη ιδέα των προπατώρων μου, Αγαμέμνονα, Μενέλαο, Αχιλλέας, Οδυσσέα. Διότι... Ένα βασιλέα με χρυσό ποτήρι ασημένιο θα του προσφέρουμε. Αγαπητέ μου Άδωνη. Και κρασί από τις Μυκήνες Ερυθρών. Να είστε καλά. Άκρα των ίνων των Μυκηνών. Πρόσφορα εν το συμποσίο τούτο εις των φιλοξενούμενων. Πίνω σε εσάς και να με έχετε δυνατό και τον ελληνικό λαό. Βασιλέα, να είστε καλά. Σε ένα συμπόσιο. Και τα γάλματα να περάσουν στις θέσεις τους. Πίνω στην υγεία. Ευήν, μόνο Αγαμέμνον να έρθει εδώ. Όμως περνάμε τώρα αμέσως στο τηλέφωνο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, το όνομά σου. Κώστα με λένε. Κώστας, έχεις και ωραίο όνομα. Κώστα, πες μου, είσαι μόνος. Ναι. Μόνος. Νιώθεις μόνος. Δυστυχώς, ναι. Η ερωτική σου σύντροφος, Κώστα, πού είναι. Δυστυχώς δεν έχω, είμαι μόνος. Δεν σ' ακούω, δεν σ' ακούω. Δυστυχώς δεν έχω, λέω, είμαι μόνος. Είσαι μόνος. Ναι, η Γκρέτα είναι κοντά σου όμως απόψε. Δεν πρέπει να νιώθεις μόνος. Είσαι πάρα πολύ τυχερός. Θα ήθελα να σου μιλήσω αν γίνεται. Γκρέτα. Γίνεται. Μίλα. Ναι, καλησπέρα Γκρέτα. Καλησπέρα. Μ' αρέσεις πάρα πολύ και θα ήθελα να σε γνωρίσω αν γίνεται. Φωτογραφία κι εσύ. Γράψτε τα στην ιστορία. Κάνε με να θέλω να σου βγάλω το καπέλο. Πες τον Γκρέτα. Για να γουστάρομαι. Θα μου στείλεις φωτογραφία. Μπορέσω να σε δω κάποια στιγμή, να αφήσω κάποιο τηλέφωνο που γίνονται. Άφησε. Στο τέλος εκπομπής μπορώ να έρθω να σε δω. Μα δεν είμαστε εκπομπή για προξενιά εδώ. Ναι, το ξέρω. Πλάκα κάνουμε. Απλώς θα ήθελα να την γνωρίσω. Η Γκρέτα απλώς είναι πάρα πολύ ερωτική. Ναι. Και το δείχνει. Το ίδιο και εσύ όμως. Και αποκαλυπτική. Το ίδιο. Και όχι μόνο, συνεχίστε. Το ίδιο και εσύ όμως. Μην ανησυχεί αυτό. Τώρα όμως μιλάμε για την Γκρέτα. Ναι. Μιλάμε για τις γυναίκες γενικά. Είναι άπιστες, είναι πιστές. Πέστε μας τη γνώμη σας. Πιστεύω ότι ναι, δεν είναι. Ναι. Λίγο πιο δυνατά γιατί δεν σας ακούω. Πιστεύω ότι υπάρχουν και οι άπιστες και οι πιστές. Αλλά δεν μπορείς να τα χωρίσεις σε ποσοστά αυτά τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, σας αφήνω. Ευχαριστώ για την εκπομπή σας. Συνεχίστε. Μας κρατάτε καλή συντροφιά. Ευχαριστούμε πολύ. Έρος ανήκει, μάχαν. Και τώρα, έρος, ο έρωτα. Πάμε ένα μικρό διαφημιστικό κατ και σε λίγο πάλι εδώ. Όλα ελληνικά. Συμπόσιο International και η θεά Γκρέτα είναι εδώ. Γεια σας. Τηλέφωνα. Τηλέφωνα. Έχουμε. Το θέμα της εκπομπής, οι γυναίκες, αν κακοποιούνται, αλλά και η απιστία των γυναικών. Πάντως εδώ είμαστε δύο πολύ πιστές γυναίκες, και η Γκρέτα και εγώ είμαστε... Αλλά και ο κύριος Αγαμέμνον είναι πιστός. Πιστότατος αρχαίος Έλλην. Ηθικότατος. Πιστός στο συμπόσιο, λοιπόν. Πιστότατος. Ρίχνετε νερό στο κρασί σας όπως ρίχναν οι αρχαίοι κύριοι Αγαμέμνον. Το έκαναν για οικονομικούς λόγους, για να μην... Όχι, για να μην έπιναν και να μην ζαλίζονται. Τι έκαναν. Για να μην ζαλίζονται. Μάλιστα. Πρώτη φορά όμως έχω δει αρχαίο Έλληνα με ρολόι. Και κόκκινο λουράκι που ταιριάζει με το... Και κόκκινο λουράκι. Μα, τι ώρα είναι, κύριε Αγαμέμνον. Η ώρα είναι μεσονύκτιον. Η σελήνη ακριβώς έχει τι ώρα είναι. Ο ήλιος έχει, ο Φαέθων έχει κρυφτεί πίσω από τα σύννεφα του Ολύμπου.
και επικρατεί μια γαλήνη με τα μεσονύκτιο, όπου η φιλοσοφία και το κρασί και ο Θεός Διόνυσος εμφανίζονται δειλά-δειλά στους ανθρώπους, ρομαντικά, για να δημιουργούνται... Σιγά, κύριε Αγαμέμνον, θα βγάλεις το μάτι της Γκρέτας. Ο Έρος. Αχ, Έρος, ανήκατε μάχαν, αυτός ο έρωτας. Πάμε τηλέφωνο όμως, καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας, το όνομά σας. Ευχαριστούμε πολύ. Με λένε Γιάννη. Γιάννης. Ναι. Από πού μας τηλεφωνείς, Γιάννη? Τηλεφωνάω από Περιστέρι. Ναι. Στο θέμα της εκπομπής, τι έχεις να πεις για το θέμα? Το θέμα είναι ανεξάρτητο, έχεις τόσες ωραίες παρουσίες, δύο ωραίες κυρίες. Για την απιστία, Γιάννη. Ο κόσμος που είναι δίπλα είναι πανέμορφος. Ο κύριος Σταυρόπουλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ναι. Είμαι ο Άδωνης. Ευχαριστώ πολύ. Και τον κύριο Αγαμέμνονα. Κύριο Αγαμέμνονα. Δικό σας, Αγαμέμνον. Κάνε μου μια πίπα, Μόνικα. Ηρεμήστε, κύριε. Δεν καπνίζει ο κύριος. Δεν καπνίζει ο κύριος. Στο ύψος σου, Αγαμέμνον, μην πτωείσαι, συνεχίζουμε. Οι θεοί του Ολύμπου μας προστατεύουν, η θεά Αθηνά και ο Δίας. Η θεά Αθηνά και ο Δίας. Και να επικρατεί η θεά Αθηνά, λέει, εν το συμποσίο τούτο, η σοφροσύνη και ουχή η παραφροσύνη. Μπορείς να μου τα πεις αυτά σε αγγλέζικα, ναι. Δεν κατάλαβα τίποτα. Του be here, come on, continue. And judgment. Και δικαιοσύνη, and not the fool things, the foolish... Very well, indeed, but έχουμε τηλέφωνο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, γεια σου, κορίτσι μου. Καλησπέρα. Τι κάνει? Καλά. Μόλι τίποτα. Πολύ. Ναι. Το όνομά σου? Φίβος. Φίβος. Τι λέτε, κύριε Αγαμέμνον, για το Φίβο? Ο Φίβος, το ωραιότατον αυτό όνομα, πρέπει να τον εμπνέει τον κύριο. Ο Φίβος, ο Απόλλων, η ιδέα η αρχαία ελληνική, ο Θεός του Φωτός, της αρχαίας Ολυμπίας. Χαίρε, Φίβε, και ενώσου μαζί μας. Έλα ένα βράδυ εδώ στο συμπόσιο να δούμε και ένα Φίβο του 2000. Πώς θα είναι άραγε? Να σου πω, πώς είναι το μικρό σου όνομα? Για το κορίτσι μιλάω, την ξανθιά. Εμένα? Ναι. Μαριλένα, Μαριλένα στο συμπόσιο. Δεν είναι ψέματα, λες, γιατί θυμάμαι μια άλλη φορά που είχες πει ένα άλλο όνομα. Εμένα είναι αληθινά. Πες με Λουκριτία, αν θέλεις. Τι να κάνουμε τώρα, να αλλάξουμε το όνομά μας, αφού Μαριλένα με λένε. Μαριλένα, που με φωνάζεις. Παρακάτω, το είπαμε αυτό, πάμε να πούμε και κάτι άλλο. Ναι. Πάμε στο θέμα μας, το θέμα της εκπομπής που έχουμε σήμερα. Κακοποιούνται οι γυναίκες, ναι ή όχι? Δεν το είχα, με συγχωρείτε, δεν το άκουσα. Έχουμε θέμα. Τι ηλικία έχετε, κύριε? 31. Και δεν ακούτε καλά? Ίσως είναι το τηλέφωνο, δεν ακούτε. Το τηλέφωνο φταίει. Ναι. Ή παρικολία. Πάμε, συνεχίζουμε. Έλα, πάμε στο θέμα μας. Έλα, Φίβε, ομίλησε. Πάμε να σας ακούσουμε. Πες το πάλι. Πάμε να σας ακούσουμε. Μιλήστε, δεν... Είναι πιστές οι γυναίκες ή είναι άπιστες? Πιστές. Η δικιά σας γυναίκα λείπει απόψε? Δικιά μου γυναίκα δεν έχω γυναίκα. Τι την κάνατε τη γυναίκα? Είχα μία και μου έφυγε εδώ και... Θέλετε να μιλήσετε με τον Αγαμέμνονα, θέλετε να μιλήσετε με άντρες? Όχι, με εσύ να θέλω να μιλήσω μόνο. Ευχαριστώ. Έφυγε πριν 8 χρόνια. Φιλάκια. Ευήνε βάν. Συνεχίστε. Μου είπε λοιπόν θέλω να πάω να ψωνίσω κάτι εκεί και έφυγε πριν 8 χρόνια. Τι να ψωνίσετε? Κάλυψες μήπως? Farewell. Παπούτσια. Μια μέρα μου έφυγε αληθινά, μιλάω τώρα, δεν λέω αστεία. Λέει θα πάω να ψωνίσω κάτι και δεν γύρισα. Πέστε τα όμως την Κρέτα. Θέλει και η Γκρέτα να τα μάθει. Για πες μου τι ψώνια θα κάνεις. Εκεί μ' αρέσει, λέω. Και εγώ σ' αρέσα. Ναι, και δυο μ' αρέσει. Ο Διονύσης δεν σ' αρέσει. Όχι. Ο Θεός Διόνυσος.
Και το θέμα της... Ο κύριος θέλει να πάει για ψώνια. Ο κύριος θέλει να κάνει shopping. Φιλάκια. Κιλία Φλάουρ, σε ευχαριστώ πολλά για το στεφάνι που μου έστειλε. Κύριε Σταυρόπουλα, σε το διαφημιστικό μήνυμα πια. Είναι το στεφάνι που μου έκανε ο Ηλίας Φλάουερ. Εκεί που ψωνίζουν όλοι οι κοσμικοί. Τα λουλούδια των κοσμικών. Συνεχίζουμε. Συμπόσιο, αλλά ελληνικά. Συμπόσιο International. Τηλεφωνήστε μας τώρα. Κοσμήματα. Πάμε στη γραμμή μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Σας ακούμε. Είσαι πολύ όμορφη. Mm-hmm. Και αστεράτη, θα ήθελα να σε δω πως χορεύεις κιόλας. Δεν χορεύω. Χορεύει με το πνεύμα. Γιατί και άλλη κοπέλα... Αχ, αγαμένα, με καλύψεις. Χορεύει με το πνεύμα. Είναι η θεά Αφροδίτη. Της προσφέρω άκρα των ύνων και... Θέλω να αφήσω ένα τηλέφωνο. Τα φίλια. Μ' ακούς? Στο κοντρόλ. Στο κοντρόλ. 15-46. Καλά, θα σου πάρει ο Αγαμέμνον ή μπορεί να σε πάρει και ο Διονύσης. Όποιος θέλει αυτά. Γεια. Α, είσαι διαθέσιμος λοιπόν. Ναι, βέβαια. Για τις γυναίκες όμως, τι έχεις να μας πεις? Ότι είναι πολύ δύσκολες. Πιστές, άπιστες. Δύσκολες γιατί? Δηλαδή, αν πιστούν ότι θέλουν κάποιον, εντάξει, το παίρνουμε. Mm-hmm. Αλλά μέχρι να πιστούν, εκεί είναι το πρόβλημα. Όχι και δύσκολες. Έχεις τις πίθεις στις γυναίκες. Όχι και δύσκολες. Τις πίθεις στις γυναίκες. Εγώ τους πείθω να φτάσει μόνο στο σπίτι μου, από εκεί πέρα. Μέχρι το σπίτι σου. Καλά, τώρα θα σε στείλω μπαλάκι στην Γκρέτα. Γκρέτα. Καλά που έχουμε κινητά δηλαδή, ε. Ναι. Και φεύγουμε μεταξύ. Γκρέτα, πες το σύνθημα. Όχι δύσκολε να αντέξει. Πες το σύνθημα, Γκρέτα. Κάνε μου να θέλω να σου βγάλω το καπέλο, φιλαράκι. Τι άλλο να σου πω. Πώς, έτσι, εσείς νομίζετε όλοι ότι θα πιάσετε μια γυναίκα και επειδή θέλετε εσείς θα κάτσετε και θα σας κάτσει. Δεν γίνεται έτσι. Μπράβο, Γκρέτα. Αγρίεψε. Μπράβο. Έτσι λοιπόν. Μπράβο. Τι είναι η μαγκιά σου? Πού είναι η μαγκιά σου? Μαγκιά. Τι εκφράσεις είναι αυτό το η μαγκιά σου είναι να με κάνεις να θέλω. Πώς έτσι? Η μαγκιά. Μια πλαστική κούκλα και... Δολοφονήθηκε. Μπράβο, Γκρέτα. Πώς θα το κάνουμε? Φιλάκια. Thank you. Κάναμε να θέλω να σου βγάλω το καπέλο. Αυτό είναι. Βέβαια. Αυτό λένε οι γυναίκες σήμερα. Έχει βγάλει για τα μαντήρια. Συμφωνώ. Βεβαίως. Και επαυξάνει ο Αγαμέμνον. Όμως, γιατί δεν είναι καθόλου δύσκολες οι γυναίκες. Προσωπικά οι γυναίκες δεν είναι πολύ εύκολες. Ο έρωτας δεν είναι δύσκολος, αρκεί να υπάρχει. Ακριβώς. Και να μην είναι γελίος και να μην είναι ηρωνία. Σωστό. Να είναι ο έρωτας της αρχαίας Ελλάδος. Γυναίκα σημαίνει πηγή ζωή. Αγαμέμνον, με το σταθμό θα βγάλει στο μάτι τη Γκρέτα. Είναι προστατευόμενη μου. Και αυτό να το καταλάβουν μερικοί. Πάμε στη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μιλάτε με την Γκρέτα. Γκρέτα. Μιλάτε. Γεια σου, Γκρέτα. Γεια σου. Είσαστε πολύ ωραίες κοπελές και οι δύο. Thank you. Θα ήθελα να πω ότι οι γυναίκες είναι άπιστες μόνο όταν τους αφήνει ο άντρας τους. Είναι ορισμένοι άντρες που τους αρέσει να είναι και άπιστοι οι γυναίκες. Άρα αυτοί οι άντρες θέλουν και τα παθαίνουν. Βέβαια. Αν είχαν γυναίκες σαν εσάς, δεν νομίζω να τους αφήνανε. Μπορεί. Να μην φεύγουν μακριά από τις γυναίκες τους όπως ο παλιός ο Αγαμέμνον και έκανε τον πόλεμο. Ακούτε τι λέει ο Αγαμέμνον. Πήγε στην Τρία. Αγαμέμνον συμβούλεψε τους νέους. Οι νέοι να είναι συνετοί, να είναι ερωτικοί, να είναι διανοητικοί, να είναι φιλοσοφικοί όπως πράγματι η νεολαία. Αγαμέμνον, να πάρουν οι νέοι ένα Βιάγκρα. Εσύ είσαι Βιάγκρα, τι να το κάνω το Βιάγκρα. Αυτό το έχω ακούσει, αλλά η Αφροδίτη είναι εναντίον αυτών των βοτάνων. Διότι η Αφροδίτη θέλει ανθρώπους. Αγαμέμνον, παίρνεις Βιάγκρα? Είμαι εγώ ίδιος Βιάγκρα. Το παίρνεις? Είμαι εγώ ίδιος Βιάγκρα. Για την πιστή που είναι λόγη, τι έχετε να πείτε? Είναι το τηλεοπτικό μας Βιάγκρα ο Αγαμέμνον. Το μεγαλύτερο Βιάγκρα, ξέρεις ποιο είναι? Βασιλιάς, συμφωνείς? Ξέχασε το, άστο, μην το λες αυτό, δεν πειράζει. Βιάγκρα πνευματικό είμαι εγώ. Καλύτερα να είστε στη φυσική κατάσταση. Δεν έχουμε ανάγκη από Βιάγκρα. Αυτά το Βιάγκρα μπρούτα. Αγαμέμνον και τότε και τώρα είναι σε άκρα την φυσική κατάσταση. Διότι ως πολέμαχος, ως βασιλεύς των Μυκηνών, έχει αυξημένη πνευματική Βιάγκρα. Και αυτοί που έχουν πρόβλημα τι να κάνουν? Είσαι με την Κασάνδρα που την πήγε στο παλάτι των Μυκηνών, δεν χρειάζεται. Βιάγκρα και Κασάνδρα. Δύο πράγματα αντίθετα.
Σχετικός. Άλλο Βιάγκρα και άλλο άντρα δίχως άντρα. Και άλλο άντρα δίχως άντρα. Και άλλο άντρα δίχως Βιάγκρα. Πάμε όμως στο τηλέφωνο μας τώρα. Να τον κάνω άντρα, που λένε. Το γκέι κέι. Το γκέι κέι. Καλησπέρα. Εδίνευαν το συμποσίο τούτο. Τηλέφωνο Αγαμέμνον, καλησπέρα στη γραμμούλα μας. Καλησπέρα, δεν ξέρω πότε να ξεκινήσω. Αφού δεν ξέρεις πώς να ξεκινήσεις. Πώς, πότε. Τώρα. Τώρα μιλάς με τον Αγαμέμνον. Να σας βοηθήσουμε και να μας πείτε τη γνώμη σας πώς βλέπετε το συμπόσιον τούτο και να σας καλέσουμε διανοητικά και πνευματικά από εκεί που είστε. Πέστε μας κι εσείς δύο λόγια, θα σας ακούσουμε. Βεβαιότατα. Άμα... Αγαμέμνον, θα σου φύγει η ρόγα, πρόσεχε. Άσε τη ρόγα τώρα. Οι αρχαίοι Έλληνες έτσι τα έτρωγαν τα σταφύλια. Πολύ... Φυσικά, ήταν πολύ φυσικοί άνθρωποι. Άνθρωποι της φύσης, λοιπόν. Της φύσης και της σοφίας και της φιλοσοφίας και της υγείας. Δεν τα τρώγανε έτσι τα σταφύλια. Πώς τα τρώγανε, πώς νομίζετε εσείς ότι τα τρώγανε. Πώς τα τρώγανε. Τους τα δίγανε, τους τα δίνανε ρόγα-ρόγα κάποιες όμορφες γυναίκες. Βασιλιά, συμφωνείς. Εξαρτάται με το γούστο του κάθε άντρα. Τι έχεις να πεις για τα σταφύλια στην αρχαία Ελλάδα. Τα σταφύλια στην αρχαία Ελλάδα ήταν το βασικότερο προϊόν για το συμπόσιο, εξού και ο Θεός. Ο άκρατος ίνος. Ο άκρατος ίνος, άκουσε μας λέει ο προφάτορας μου, ο Αγαμέμνον. Διότι πατούσανε, τριγούσανε τα σταφύλια, τα πατούσανε και με τον άκρατον ίνον. Γλεντούσανε, βέβαια. Ο Διόνυσος. Βέβαια, είχε συμβολικό χαρακτήρα. Ο Διόνυσος, εκεί πάνω που είναι ο Διόνυσος. Στην άνοιξη και προϊόνιζε τη ζωή, τον έρωτα, την ομορφιά, την πνευματική ομορφιά. Διότι οι Έλληνες ξεχωρίσαμε για δύο πράγματα. Αυτά τα αγάλματα δεν είναι αγάλματα, είναι ζωντανά, είναι αρμονία, είναι ομορφιά της ελληνικής ψυχής. Αιώνες, χιλιετερίδες. Εμφάνιση και πνεύμα. Εμφάνιση και πνεύμα. Εμείς κάνουμε τα αγάλματα για να δώσουμε άλματα. Εμφάνιση και πνεύμα τα αγάλματα. Εν το συμποσίο τούτο. Έχουμε αίμα. Τρέχει αίμα. Κάνετε επανάσταση. Επανάσταση κάνουμε. Δεν είμαστε αγάλματα. Για τον καταπιασμένο λαό να ξυπνήσει επιτέλους. Και αν μου επιτρέπετε, αγαπητέ Άδωνε. Συνέχισε, εγώ παίρνω δύναμη από τα παλιά. Παίρνω δύναμη από εσάς και ήρθα εδώ σήμερα. Για να κάνω τη δική μου επανάσταση. Πάντα υπήρχαν βασιλείς. Και μπορώ το Άδωνη! Μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή ζητώ από την κυβέρνηση, σήμερα είναι Τρίτη και Τρεις, να παραιτηθεί για να αναλάβω τον θρόνο μου στη Βουλή. Διότι, και να σας βάλω μέσα στη Βουλή, λοιπόν. Εσάς τα αγάλματα, διότι δεν είστε αγάλματα, είστε ενδάλματα. Διότι όλοι αυτοί οι σημερινοί, και το ξέρετε εσείς, γιατί ανήκω στην ομάδα Ε, όπως θα είδατε. Τι είναι η ομάδα Ε? Είμαι διαχρονικός, είναι από τότε μέχρι τώρα. Και τι είναι η ομάδα Ε? Η ομάδα Ε είναι η ελληνική ιδέα, η οποία διονύζεται. Εγώ είμαι κάποιος απεσταλμένος της ομάδα Ε, δεν μπορούμε να τη δούμε, διότι τον Θεό δεν τον είδε κανένας, μόνο ο Ιησούς Χριστός, όπως λένε για τους σύγχρονους Έλληνες. Βέβαια, η ομάδα Ε ήταν, είναι και θα είναι όσο υπάρχει ελληνική ψυχή. Έχει σχέση με τη βασιλεία αυτό. Έχει σχέση. Είστε βασιλιάς ή Ε? Είμαι βασιλεύς των Ελλήνων. Κατάγομαι από τον Ιουλιανό, τον Παραβάτη, ο οποίος ήθελε να φέρει τον ελληνισμό, τα ελληνικά ενδάλματα, την ελληνική δόξα, δηλαδή σε όλο τον κόσμο. Βασιλεύς ένσταση. Μάλιστα. Μόνο που κατήργησε τους Ολυμπιακούς αγώνες ο Ιουλιανός. Δεν ήταν Παραβάτης, Παραβάτη τον ονομάσανε, μισό λεπτό. Οι Ραπινοπαπάδες. Ναι, ακριβώς, αυτό τώρα. Μισό λεπτό. Τον πολεμήσαν οι Αριανοί, αυτός ήθελε να φέρει τον ελληνισμό. Τον ελληνισμό. Ο Θεοδόσιος ήταν Παραβάτης, όχι ο Ιουλιανός. Όχι, είπα τον ονομάζω Παραβάτη. Όχι, δεν σας ακονόμαστε. Δεν θρήση κάνουμε. Αυτό που αποκαλούσε Παραβάτη, αλλά ο οποίος έφερε τον ελληνισμό, άνοιξε τα ελληνικά πανεπιστήμια, το ελληνικό πνεύμα, τους θεούς,
όπως ένας θεός είστε εσείς, ο άλλος είναι ο Άδωνης ομορφιάς. Και μία θεά όμως είναι η Γκρέτα εδώ στο συμπόσιο. Και γι' αυτό ο Ιησούς Αγαπητέ Βάκια. Έχω πάθει ένα κύκλωμα τώρα και μπερδεύτηκα, είναι μεταπεσονίκιο. Λοιπόν, και αυτός λοιπόν, παρόλο που έφερε τον ελληνισμό, εντούτοις πολέμησε τους Αριανούς και χάρη σε αυτόν... Άλλο Island Κρέτα. Καλησπέρα. Και άλλο θεά Γκρέτα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Σας βλέπω ανεβασμένο και μια χαρά. Είμαστε εδώ στο συμπόσιο, είναι δυνατόν να μην είμαστε ανεβασμένοι? Πάρα πολύ ανεβασμένοι. Εσείς? Εμείς επίσης. Εσείς πώς είστε? Καλύτερα λίγο. Για το θέμα μας, τι έχετε να πείτε? Ότι για το αν οι γυναίκες κακοποιούνται, καμιά φορά χρειάζεται να κακοποιούνται. Αν παρενοχλούνται. Ναι. Αν παρενοχλούνται, παρενοχλούνται. Γιατί γυναίκες είναι, τι να κάνουν, παρενοχλούνται. Παρενοχλούνται, πολύ σωστά. Ναι. Είναι πολύ φυσικό αυτό. Είστε μισογύνης, κύριε. Εγώ. Εσείς. Καθόλου. Δεν λέτε να κακοποιούνται, μα από αυτό το συμπέρασμα βγάζουμε. Ο Θείος Αγαμέμνων εδώ μαλώνει και δεν τα επιτρέπει αυτά τα πράγματα. Τις γυναίκες τις λατρεύω, τις γυναίκες τις λατρεύω. Άμα τις λατρεύετε, τότε πώς θα τις κακοποιείτε? Τις γυναίκες τις λατρεύω, αλλά επειδή καμιά φορά είναι λίγο ψιλοπαρανοϊκές. Άμα είναι παρανοϊκές, υπάρχουν και φρενοκομεία. Όχι, δεν είναι παρανοϊκά. Δώσε το σύνθημα γιατί είναι παρανοϊκές οι γυναίκες. Εσύ τι λες, Γκρέτα? Να πει το μήνυμα η Γκρέτα για όλες τις παρανοϊκές γυναίκες. Για να μας πει η Γκρέτα. Για να μας πει. Το ίδιο. Το ίδιο, Γκρέτα. Πες το εσύ τότε φορά, δεν μπορώ πια. Κάνε με να θέλω. Δεν είναι παρανοϊκές, είναι τρυφερές. Μα η γυναίκα είναι και η μάνα μας, βρε παιδιά. Συμφωνώ, ό,τι πιο τρυφερό υπάρχει στον κόσμο. Ό,τι πιο τρυφερό ένσταση. Κανένας αρχαίος συγγραφέας δεν έχει κατηγορήσει. Ούτε ο Ευρυπίδης, ούτε κανένας. Ο κύριος Αγαμέμνων, γιατί φοράει συνέχεια γάντια? Λέει, γιατί φοράς γάντια. Α, τα γάντια του Αγαμέμνων τώρα τα έχουν ρωτήσει δημοσιογράφοι, είναι από το αυτόφορο την άλλη εκπομπή. Έχει ήδη απαντήσει. Έχουν ολόκληρο και μάλιστα έχουν και τρία που μπορούν προς τα πάνω. Είναι ένα πράγμα που στους Αργαλιάνους που κυκλοφορούν. Ο κύριος Αγαμέμνων, να πούμε για όλους τους φίλους μας τηλεθεατές, ότι οδηγεί μινι κούπερ. Και παπάει. Και είναι και οδήγηση. Έχει γούστο και ζάμα. Βεβαίως. Βέβαια. Μπράβο, κύριε Αγαπάνο. Και είναι και υπτάμενος. Gentleman. Το έχουν γράψει. Εσύ είπατε, κούκλα μου, είσαι πάρα πολύ όμορφη. Πάρα πολύ όμορφη. Παλιά ότι πού σε άλλο αμάξι, βέβαια. Καλά. Και... έχει μπει και σε άλλο, εγώ το βουκεφάλα. Άλλο υπτάμενος και άλλο προϊστάμενος. Άμε, Διονύση. Άλλο συμπόρο. Άλλο γάτος και άλλο φευγάτος. Ωραίο. Είδατε συμπαθέστατος. Μπράβο, κύριε Σταυρόπουλε. Άλλο στρατοδικείο και άλλο αυτό που με δόξασε το ερωτοδικείο με την καταξιωμένη κυρία Μιχαλονάκου που την λατρεύω. Τιμή μας που έχουμε το μεγάλο καλλιτέχνη, το Χάρη Παπαδόπουλο. Χάρης Παπαδόπουλος και τον οποίο μετά τον έτος θα πάμε για καλλιτεχνικό τουρνέ στην Αμερική. Πάμε στο βασιλιά όμως τώρα. Τώρα είναι η ώρα ο βασιλιάς να μας κάνει κάποιες δηλώσεις. Βεβαίως, περιμένουμε. Προβλέψεις, γιατί έχει το κληρονομικό χάρισμα. Ναι, προβλέπω το εξής, ότι σύντομα αυτή η κατάσταση, η κρίση που υπάρχει στη χώρα μας, οικονομική κρίση θα τη συνεχίσουν, γιατί σκοπό είναι να τα πάρουν όλα, να μας αφήσουν με τα ισόρουχα. Είναι αλλά, ο άνθρωπος που αλλά, έχει το πληρονομικό χάρισμα. Αλλά εγώ δεν θα αφήσω αυτή... Ο σημαδεμένος. Ναι, ο ευλογημένος. Δεν θα αφήσω... τον ελληνικό λαό να πάρει την καντρακύλα. Παίρνω δύναμη από τους παλιούς μου προγόνους, από τον Αγαμέμνο, από τον Μενέλαο, από τον Θησέα, από την πλειάδα αυτών των βασιλέων και κυβερνητών. Ναι. Λοιπόν, είμαι απεσταλμένος από την ομάδα Ε, όπως σας είπα. Δεν θα πω τώρα την ομάδα Ε, έχω εξηγήσει νομίζω πρώτο. Λοιπόν, αύριο είναι Τρίτη και Τρεις. Παρακαλώ λοιπόν την εξουσία να πάει στο Συμβούλιο Επικρατείας και να παραδώσει λοιπόν τα κλειδιά. Διότι έρχομαι για να βασιλεύσω δίκαια και ελληνικά το μεγάλο ελληνικό έθνος, τη μεγάλη Ελλάδα, τη Βόρειο Ήπειρο, τη Βουλγαρία, τον Πόντο, διεκδικώ. Απευθύνω χαιρετισμό στους προπάτορές μου και στα παιδιά που θα έρθουνε.
Λοιπόν, κάτω, παρακαλώ, και να πάρουμε το τηλέφωνο. Μία άλλη δήλωση μπορώ να κάνω. Να πάρουμε το τηλέφωνο και μετά το τηλέφωνο θα κάνω και δηλώσεις. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γκρέτα, πάρε το τηλέφωνο. Καλησπέρα. Μιλήσει με το φίλο μα. Λίγο πιο δυνατά να μιλά. Αγαμέμνον, κάτσε λίγο πιο εκεί. Ορίστε. Να βλέπουμε την Γκρέτα. Τη θεά Γκρέτα. Τι είπες? Με τον κύριο Σταυρόπουλο μπορώ να μιλήσω. Με τον κύριο Σταυρόπουλο. Ο κύριο Σταυρόπουλο είναι όλο δικό σα. Σα ακούω, κύριε τηλεθεατά. Καλησπέρα, εθνική μα κολοτρυπίδα. Σα δεν τρέπεσε. Να κοπεί αυτό το τηλέφωνο. Ένα μόνο απαντώ. Σε ευχαριστώ που πήρε και ασχολήθηκε. Χαίρετε. Και μια τάτα. Δεν θέλουμε τέτοια τάτα. Μια τάτα για λίγο χιούμορ. Άλλο Winter Swimming Club, Νηρέας και Ιάσονας. Γρήγορα τώρα. Και άλλο Διονύσης ο Έφηβος, Ιούλιος Κέσσαρας Καύσωνας. Τραγούδι και πάλι, τραγούδι. Ένα από άλλο. Το Διονυσάκι μας αυτή τη φορά. Κύριε Χαρούλη, παρακαλώ συνοδεία. Διονύση. Στο Διονύση. Διονυσάκο, να μας ζήσεις, είσαι το καλό παιδί. Μες στην εκπομπή, μεγάλε Διονύση, καθηγητή θεολογίας. Έχεις 10 διπλώματα στο τοίχο, Διονυσάκο, και τα βλέπεις. Και κανένας δεν σε καλεί για δουλειά. Μπράβο, Διονύση, ωραίο. Χειροκρότημα, χειροκρότημα. Για να κανονίσουν να σε δώσουν σε ένα κρατικό, να παίρνει 2 μισθούς. Πτυχία για δουλειά και όχι για κορνίζες, όπως φοράμε στο Πανεπιστήμιο. Καταπληκτικός, καταπληκτικός. Μαζί χάρη θα πάμε με μερική για καλλιτεχνικό τουρνέ. Καμιά γραμμούλα. Μετά τον Ιανουάριο. Πάμε όμως στην γραμμούλα μας. Για να δούμε καμιά γραμμούλα. Για μια γραμμούλα. Για να δούμε στην γραμμούλα. Καμιά γραμμούλα ευτυχισμένη θέλω. Ευτυχισμένη. Αγαπημένη γραμμούλα. Γραμμούλα. Βοητευτική, χαριτωμένη, έξυπνη. Καλησπέρα. Welcome. Καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Σα ακούμε, μιλήστε. Ναι. Ναι, ναι. Το όνομά σα. Νικόλαος. Νίκο, μίλησε με τον Αγαμέμνονα. Δεν θέλω με τον Αγαμέμνονα. Με ποιον θέλεις. Με τα κορίτσια. Με την Γκρέτα. Με την Γκρέτα, Γκρέτα. Έλα, Γκρέτα. Ναι. Γεια σου. Γεια σου. Τι κάνεις. Μόνη τίποτα. Μόνη τίποτα. Η Γκρέτα μόνη δεν κάνει τίποτα. Αν συνεχίσω, μπορεί να θεωρηθεί σεξουαλική παρενόχληση. Δεν σας ακούμε όμως, μιλήστε λίγο πιο δυνατά, γιατί η Γκρέτα δεν σας ακούει. Ναι, μα ακούτε τώρα. Τώρα σας ακούει, ναι. Ναι. Είναι ο θείος Αγαμέμνων δίπλα της και δεν την αφήνει. Την καταπιέζει και δεν την αφήνει να μιλήσει. Κοιτάξτε, εγώ την έχω αγκαλίτσα και την προστατεύω. Και δύο λουλούδια στα φύλλα και Γκρέτα. Την προστασία μου. Ο θείος Αγαμέμνων μπορεί να καθίσει άλλη θέση. Πρέπει να καθίσετε λίγο πιο εκεί, λίγο πιο εκεί. Όχι, θέλω να με βλέπουν οι φίλοι μου να είμαστε κοντά. Όταν την παίρνει εκεί, να μην παίρνουν και εμένα. Γι' αυτό κάθομαι. Για να του πω το μυστικό. Έπρεπε να το καταλάβει. Για να με βλέπουν, μην παίρνει ολοκλή, να παίρνει και εμένα, γιατί έχουμε και κοινό που μας βλέπει τώρα. Ξενυχτάνε. Τι κοινό έχετε. Κοινό, θα σας απαντήσει ο κύριος Σταυρόπουλος. Όχι, δεν σας ρωτάω. Θα φάμε και πατσά αργότερα. Κύριε Σταυρόπουλο, μια στιγμή να το απαντήσει. Εμεί περπατάμε στον δρόμο, κύριε. Τηλεθεατά μας για το χειροκρότημα και το big 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 πέφτει σύννεφο. Κύριε Αγαμέμνο, θα της βγάλετε το μάτι. Όπως τα δει μέχρι λοιπόν τι κοινό. Θα της βγάλετε το μάτι της Γκρέτας. Για μην είστε με την κοπελίτσα και αφήστε με ένα που είναι κοντά για να με βλέπουν οι φίλοι μου. Ναι. Μιλήστε, μιλήστε. Αγαμέμνο, μπορεί να μου δώσει λίγο το ποτήρι. Ναι, το ποτήρι. Θέλω λίγο σάκι. Λίγο νίνον. Φέρε, είναι ο Νάκος, δεν φέρει στην περικεφαλαία. Γιατί είναι γερό ποτήρι. Και μου αρέσει να γλεντάω τη ζωή. Μετά όμως θα γίνει αλκοτέστ. Σας προειδοποιώ ότι μετά θα γίνει αλκοτέστ. Κύριε τηλεθεατά, για μιλήστε την κοπελίτσα. Για να ακούσουμε τον τηλεθεατή μας όμως. Για να ακούσουμε τον τηλεθεατή. Ναι, αλλά μιλάτε. Δεν μ' αφήνει ο Αγαμέμνο. Δεν σταματάει καθόλου. Για πείτε. Η Γκρέτα σας ακούει. Εγώ δεν την ακούω. Έλα Γκρέτα. Μίλησε του αγγλικά. Ξέρεις αγγλικά? Βεβαίως. What would you like Come to on, hear? Speak then. Oh, what did you ring for? Γιατί τηλεφωνήσατε, μετάφρασης. Κάτι δεν θέλετε να πείτε, εγώ δεν σας πήρα, εσάς εσύ με πήρετε. Με πήρετε, you speak in English. Come on, English. Speak. Speak loudly, με please. Με περδεύετε. Πώς σας φαίνεται το συμπόσιο, δεν μας είπατε, σας αρέσει. Πολύ καλό. Άσπρο πάτο κρασί. Και να διασκεδάσετε. Ο Χαρούλης ο Γατούλης. Θα ήθελα να ήμουν και εγώ εκεί. Κερνάει κρασί από άσπρο. Να έρθείτε, να έρθείτε.
Δεν σου ρωτάει, είμαι γερό ποτήρι. Πάρα πολύ για τη συμμετοχή σα στο σπίτι. Είμαι γερό ποτήρι. Τσιγάρο δεν καπνίζω ποτέ. Βλέπουν οι φίλοι, ωραία. Το τσιγάρο μπρούτακ. Παιδιά, μα δεν μπορούμε να το κάνουμε. Είναι οπότε. Γκρέτα, σα περιμένει η Γκρέτα είναι εδώ. Είναι οπότε βλέπω εδώ. Αγαπητέ Γιώργο, το καλό είναι να γλεντάμε τη ζωή. Μια ζωή την έχουμε. Το φυσιολογικό είπαμε να ξενυχθάμε και να πούμε στο πρωί. Η Γκρέτα περιμένει τα δικά σας τηλεφωνήματα. Αυτή που το βράδυ είναι αφύσικη. Η θεά Γκρέτα είναι εδώ. Και σας περιμένει. Έχουμε καινούριο τηλέφωνο. Έλα Γκρέτα. Έλα Γκρέτα. Έλα. Ναι. Εδώ. Έλα. Τον αγαμένο να θέλω. Ορίστε κύριε. Όλα τα νέα σας. Καλοπροαίρετος. Καλωσορίσατε στην εκπομπή μας. Στο αθάνατο συμπόσιο. Αυτό το συμπόσιο θα κάνει μεγάλο κρότο. Είσαι μεγάλη πούστρα. Ναι, παροφίασε. Και την ωραία γυναίκα μπορούσες να τη γαμίσεις. Ποια κοπέλα τώρα, ποια, τι λέει. Κόφτε το, κοντρόλες, κόφτε το τηλέφωνο, δεν είναι εκφράσεις αυτές. Να κοπεί αυτό το τηλέφωνο, δεν απαντάμε σε τέτοια τηλέφωνα. Ο θείος Αγαμέμνων είναι σοβαρό άτομο. Αγαμέμνων. Δεν απαντώ. Το μήνυμα στον Λάζα. Θα το απαντήσω γαλλιστή, μπάσκλαφ. Τρούμπα. Όχι όπως είναι τώρα, όπως ήτανε. Επίσης ζήτω. Τρούμπα. Ο Θεός Ολυμπιακός που νικήσαμε στις όλες τις αγαπημένες. Νομίζω ότι σας έχει καλύψει πλήρως. Πάμε στο επόμενο τηλέφωνο, παρακαλώ. Και στη Μόσχα να πας. Παρακαλώ, ησυχία να πάρουμε το τηλέφωνο. Τηλέφωνο. Καλησπέρα. Δεν σας ακούω, μιλήστε λίγο πιο δυνατά. Η εκπομπή σας είναι φανταστική. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Για τον κύριο Αγαμέμνον έχω να πω το εξής. Ότι είναι αθιέστατος, σωστός άψογος, πνευματώδης. Ναι, και υπάρχουν και μερικοί κύριοι που λένε τις μαλακίες. Κατευθυσμένος. Μην το είσαι. Μα δεν πτωεί το κύριο Αγαμέμνον. Δεν πτωηθεί, δεν θα φτάσει στο σημείο που έχω φτάσει. Άμα άκουγα αυτό το γενικό κείμενο. Ο κύριος Αγαμέμνον είναι ο παρουσιαστής της εκπομπής. Ναι, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι που κάνουν για αυτά. Καλή επιτυχία, Αγαμέμνον. Και τα λέω και έξω από τα δόντια, γι' αυτό μπικ στους δρόμους. Δεν είμαι υποκριτής, τι είπε και καλωσορίσατε. Τι γίνεται αλήθεια στους δρόμους, τι γίνεται. Ο κύριος Σταυρόπουλος δεν τα πει, το Άδωνος. Ο Άδωνος. Πες τα Άδωνος. Όταν βγαίνει ο κύριος Αγαμέμνον, τα πανώ. Γράφουν το όνομά του. Όλη η Ελλάδα μιλάει για αυτόν. Χρυσαφικό Αγαμέμνον. Όχι μόνο και όχι. Κάνανε χρυσαφικό Αγαμέμνον. Όλη η Ελλάδα παρακολουθεί το συμπόσιο. Μετά το τηλέφωνο όμως. Έχουμε βγει μαζί με τον Γιώργο στο Ισταδίου και είδε τι γινόταν. Εκείνος έχει τα περισσότερα. Εγώ έχω τα λιγότερα. Όχι, δεν έχει. Καλά, τα είδαμε όλα. Πάμε διαφημίσεις τώρα. Λέει ελληνικά. Κύριε Αγαμέμνον, γιατί βάλετε την πανοπλία σας. Είναι η άμυνα. Η καλύτερη άμυνα όμως είναι η επίθεση. Η καλύτερη άμυνα είναι η σοφία. Ποια σοφία. Η σοφία, το ουσιαστικό, όχι το όνομα της γυναικός. Η φιλοσοφία και η λογική. Κάτι και η αξιοπρέπεια θέλει, και η υπομονή. Κύριε Αγαμέμνον, νομίζω. Αλλά όλα τα πράγματα έχουν και ένα όριο. Μα το ξέρουμε ότι όταν κυκλοφοράτε στους δρόμους είστε ανάρπαστος. Και με γοητεύει πολύ και μου δίνει δύναμη στη ζωή μου. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Γκρέτα. Η Γκρέτα σηκώθηκε. Η θεά Γκρέτα σηκώθηκε. Δώσε το μήνυμα. Στείλε το μήνυμα, Γκρέτα. Κάναμε να θέλω να σου βγάλω το καπέλο. Και πάρε και το τηλέφωνο. Και πάρτε εδώ για να γουστάρουμε όλοι μαζί. Καλησπέρα. Καλησπέρα στη γραμμή. Καλησπέρα σας. Το όνομά σας. Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, μίλησε με την Γκρέτα. Ναι. Η Γκρέτα περιμένει να σε ακούσει. Έλα, Κωνσταντίνα. Γεια σου. Γεια σου. Τι κάνεις. Δεν την εκπομπή, δεν την παρακολούθησα την αρχή. Δεν πειράζει. Δεν ξέρω αν είσαι καλή. Πάλι καλά που μπήκες τώρα. Ποτέ δεν είναι αργά. Ναι, βεβαίως. Δεν μου λες, είσαι τραγουδίστρια, καλλιτέχνης. Είμαι. Η Γκρέτα είναι θεά στο συμπόσιο. Πέρα η Γκρέτα είναι μια κούκλα. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. αλλά ήθελα να ρωτήσω, αν είναι, εμφανίζεται πουθενά, αν θέλουμε να τη δούμε κάπου. Έχω εμφανιστεί σε πολλά μαγαζιά. Ήμουνα στην Μπαρμπαρέλα, η Ιφηγένεια. Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Δηλαδή, αν θέλουμε να σε δούμε, πού μπορούμε να σε δούμε. Δεν τα λέμε. Τώρα δεν ξέρουμε ακόμα. Δεν τα ανακοινώνουμε ακόμα που θα εμφανιστούμε.
και σε τραγούδι. Λίγο αργότερα. Σε ένα τραγούδι, λέω. Ξένα. Ροκ. Ροκ. Α, ναι. Μου αρέσουν πολύ. Ένα ρεφρέν, Γκρέτα. Τι ρεφρέν. Τι να πω. Αλλά καπελά, ένα ρεφρέν. Μαζί με το Χαρούλι το Γατούλι, έλα Χαρούλι. Έλα Χαρούλι. I will survive, hotel. I will survive, λοιπόν. I will survive. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I'd spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without